Καταρχάς, συνεχίζουν να πνίγονται άνθρωποι στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Μην ξεχνάμε ότι ανοιχτά των ακτών της Ελλάδας πνίγηκαν πάνω από 600 άνθρωποι, μιλώντας για την Πύλο. Η πολιτική που ακολουθεί και η σημερινή κυβέρνηση και η προηγούμενη, με δοσμένη την ευθύνη που έχει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση. Δεν είναι κάτι άλλο. Και επειδή μιλάμε και για ευρωεκλογές, είναι η πολιτική η οποία από τη μια υψώνει σύνορα και από την άλλη, όταν έχει ανάγκη για φτηνό εργατικό δυναμικό, ανοίγει τις πόρτες. Να θυμίσουμε ότι το 1 εκατομμύριο μετανάστες που πέρασαν από την Ελλάδα το 2015 και το 2016 πήγαν στη Γερμανία και δούλεψαν, γιατί είχε ανάγκη η γερμανική οικονομία φτηνό εργατικό δυναμικό. Από εκεί και πέρα είναι σε ισχύ οι συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, είναι σε ισχύ τα κέντρα σε μια σειρά νησιά μας, είναι σε ισχύ φυσικά και η πολιτική προσπάθεια της κυβέρνησης να προσελκύσει ένα εργατικό δυναμικό με συμφωνίες τις οποίες έχει κάνει, με προβλήματα στην λειτουργία τους. Αλλά επειδή μιλάμε για έλλειψη εργατικού δυναμικού, καταρχάς πρέπει να μιλήσουμε για έλλειψη μισθών, για έλλειψη εισοδήματος. Γιατί το να μιλάμε και να λέμε ότι υπάρχουν θέσεις εργασίας γενικώς, όταν ο μισθός του Έλληνα εργαζόμενου και του μετανάστη εργαζόμενου τελειώνει στις 15 του μήνα, όταν η ακρίβεια τσακίζει, όταν οι αγρότες διαδηλώνουν ενάντια στην κοινή αγροτική πολιτική γιατί θέλουν να μείνουν στη γη τους, όταν εργοστάσια κλείνουν ή όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ακολουθώντας προηγούμενους, πάει να κλείσει τη Λάρκο, ένα έγκλημα σε βάρος και της εθνικής συνολικότερα οικονομίας, όλα αυτά οδηγούν σε ένα συμπέρασμα ότι αυτή η πολιτική κόβει και ράβει με βάση τις ανάγκες κερδοφορίας του κεφαλαίου. Εντάξει, το τουριστικό κεφάλαιο θέλει εργατικά χέρια φτηνά, θέλει εργατικά χέρια να τα ξεζουμίσει, ας πληρώσει, ας πληρώσει ακριβά. Ας πληρώσει ακριβά και η κατασκευαστική κλάδη, ας πληρώσουν όλοι ακριβά, γιατί πουλιέται η εργατική δύναμη και πουλιέται πάνθυνα στην Ελλάδα, γι' αυτό και ο κόσμος ξεσηκώνεται, γι' αυτό και ο κόσμος αντιδρά, γι' αυτό μπροστά μας έχουμε και την απεργία στις 17 του Απρίλη για να απαιτηθούν αυξήσεις μισθών, για να απαιτηθούν μέτρα απέναντι στην ακρίβεια, για να απαιτηθούν μέτρα προστασίας της δουλειάς. Μιλάμε για κατασκευαστικό κλάδο και την τελευταία εβδομάδα έχουμε 3 θανατηφόρα στις οικοδομές. Από έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, από έλλειψη ελέγχων, από μια αποδυναμωμένη ελεκτική διαδικασία και των Υπουργείων Εργασίας και κυβερνητικών ευθυνών. Είδαμε μια αντιπαράθεση ανάμεσα στο 65% ή στο 66% από τα κόμματα που κυβέρνησαν σήμερα, κυβερνούν και κυβέρνησαν προηγουμένως. Φυσικά δεν πρέπει από αυτό το κάδρο να φεύγει το Πασόκ, γιατί και με το Σαμαρά Βενιζέλο και πιο πριν έχει πάρει και αυτό το δικό του μερίδιο ευθύνης στα μνημόνια, στις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις, στα ναι μεν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Τα λέω αυτά γιατί αυτό που ζούμε σήμερα έχει αιτίες. Έχει αιτίες και δεν μπορείς να μην τις δεις αυτές τις αιτίες σε άμεση σχέση με τη θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αυτή τη στρατηγική επιλογή που έχουν τα άλλα πολιτικά κόμματα να θεωρούν την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι σαν την Ιερή Αγελάδα, εν πάση περιπτώσει, την οποία δεν πρέπει να αγγίζουμε. Εμείς λοιπόν, απευθυνόμενοι στον κόσμο και όχι στις εκλογές, αλλά και σήμερα και αύριο και χτες, μπροστά στην οξύτητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κόσμος, μπροστά στα αδιέξοδα που φορτώνεται, γιατί όσο και αν παρουσιάζεται μια εικονική πραγματικότητα, η ζωή είναι δύσκολη, η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη, ο κόσμος τα φέρνει δύσκολα και γι' αυτό πρέπει να βγουν και πιο γρήγορα συμπεράσματα. Υπάρχει, ακούστε, υπάρχει μια μεγάλη αντίθεση, μια μεγάλη αρνητική στάση ενός τμήματος του λαού μας, πάνω από το 1/3, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απέναντι σε πολιτικές οι οποίες ερμηνεύονται σε οδηγίες, σε κατευθύνσεις που υιοθετούνται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και ψηφίζονται από κοινού. Να πάμε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, στα ενεργειακά προϊόντα, στα καύσιμα, να πάμε στον πόλεμο στην Ουκρανία και στο πόσο τον έχει πληρώσει και ο ελληνικός λαός και ο ευρωπαϊκός λαός την πυρμοδότηση με δισεκατομμύρια του Ζελένσκι, να πάμε στο ρόλο που παίζει η Ελλάδα σε μια σειρά αποστολές εκτός συνόρων ή να πάμε στα ζητήματα των εργασιακών σχέσεων, στα ζητήματα της κοινής αγροτικής πολιτικής. Όλα αυτά έχουν ένα αντίκρισμα. Έχουν μια πολιτική η οποία έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη στρατηγική επιλογή να είμαστε εκεί. Η ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι η ψήφος η οποία μπορεί να εκφράσει την αντίθεση. Μπορεί να εκφράσει όλη αυτή την αγανάκτηση που ζει και νιώθει ένας κόσμος. Όλο αυτό το σκεπτικισμό απέναντι σε αυτό το οποίο μας ετοιμάζουν. Για μας, χωρίς εμάς. Και φυσικά
θα έλεγα, επειδή μπαίνει το θέμα ποιος είναι απέναντι στο Μητσοτάκη, από την αρχή αυτής της χρονιάς απέναντι στο Μητσοτάκη κατά κύματα και σε συνέχεια βρίσκονται σημαντικά τμήματα του λαού μας. Οι φοιτητές που δύο μήνες τσάκισαν την προπαγάνδα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, κατορθώνοντας η πλειοψηφία πλέον της κοινής γνώμης να είναι αντίθετη, οι αγρότες με τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα, οι εργαζόμενοι με τις απεργίες τους, οι νοσοκομιακοί και οι εργαζόμενοι στην υγεία με την αυριανή τους κινητοποίηση σαν συνέχεια της αντίθεσης για τα ιδιωτικά χειρουργεία. Όλος αυτός ο κόσμος λοιπόν έχει στριμώξει αυτή την κυβέρνηση και φυσικά σε αυτό έχει παίξει ρόλο και η συζήτηση για τα Τέμπη που έγινε ικανή. Επειδή υπήρχε, επειδή υπήρχε η πρόταση για εξεταστική επιτροπή και συζητάμε εδώ και τέσσερους μήνες μια πρόταση που κατέθεσε το ΚΚΕ. Κοιτάξτε, το μισό Υπουργικό Συμβούλιο κυβερνούσε και επί ΠΑΣΟΚ, κυβερνεί και επί Νέας Δημοκρατίας. Το γνωρίζει ο κύριος Κερίδης. Προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Όταν έχεις κοινές στρατηγικές επιλογές, τα βρίσκεις και στις μεταγραφές. Και αν δείτε τα ευρωψηφοδέλτια, πόσες μεταγραφές και πόσες έχουν γίνει από εδώ και από εκεί, θα τα δει ο κόσμος και θα βγάλει συμπεράσματα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Μελόνι της Ιταλίας, με το σοσιαλιστή της Ισπανίας, τον κεντροαριστερό της Γαλλίας και την μεγάλη συμμαχία της Γερμανίας, μαζί και με το Μητσοτάκη, συναποφασίζουν. Μαζί το διαμορφώνουν αυτό το οικοδόμημα, το αντιδραστικό. Γι' αυτό και πρέπει και με πολιτική ψήφο. Υπάρχουν και οι ακραίοι. Γι' αυτό και με πολιτική ψήφο. Ναι, αυτό δεν συμμετέχουν. Η κυρία Μελόνι, η ακροαριστερά. Όχι, υπάρχουν και ακροδεξιά φασίστρια Μελόνι. Με τους οποίους ψηφίζετε ενάντια. Μαζί. Αλλά και εσείς έχετε τους δικούς σας. Μαζί λοιπόν, εμείς ξέρετε, δεν ανήκουμε σε κανένα συνασπισμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και δεν έχετε καμία επιρροή. Είμαστε εκτός συνασπισμού. Γι' αυτό δεν έχετε καμία επιρροή. Εσείς λοιπόν κυβερνάτε μαζί και με τους ακροδεξιούς. Έχετε την καθαρότητα. Μαζί για να κατηγορείτε τους άλλους. Αλλά χωρίς να μιλάτε για το πακέτο που εισπράττει ο ελληνικός λαός πρέπει να επιστραφεί και πρέπει να επιστραφεί με ψήφο στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.